Σας βρίσκω στα backstage στο Mad Walk. Τι θα δούμε τη μεγάλη βραδιά? Θα δούμε πολλές εκπλήξεις, πολλά νέα πράγματα, διαφορετικά. Θα δούμε ωραίες συνεργασίες με καλλιτέχνες και σχεδιαστές. Θα δούμε εμένα σε ρόλο παρουσιάστης για πρώτη φορά. Ελπίζω να μείνετε όλοι ευχαριστημένοι και να το απολαύσουμε και να διασκεδάσουμε όλοι όπως ελπίζω εγώ. Ήταν ένα όνειρο η παρουσίαση των Mad Walk. Κοίταξε, δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό η αλήθεια είναι, αλλά όταν μου έγινε η πρόταση και όταν πέρασε ο καιρός, λίγο αργότερα μετά, έγινε ένα πολύ μεγάλο και όμορφο όνειρο. Όταν έγινε η πρόταση, είπατε αμέσως το ναι ή το σκεφτήκατε? Όχι, δεν είπα εγώ το ναι, εμένα μου ανακοινώθηκε. Συμφώνησε η Έλενα Χριστοπούλου. Τα ρούχα πώς θα είναι, θα δούμε πολλές αλλαγές? Θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές, όχι τόσο ώστε να είναι κουραστικές. Μερικές αλλαγές ίσα για να έχουμε λίγο ενδιαφέρον και έτσι να είναι πιο πικάντικες οι εμφανίσεις. Να μην είναι όλο το ίδιο και μονότονο. Θα δούμε κορίτσια από το Next Top Model να περπατάνε στα Mad Walk? Το καλό που τους θέλω. Ξεκινήσατε γυρίσματα για το Next Top Model? Νομίζω βιάζεστε. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει ούτε γυρίσματα, ούτε προετοιμασίες, ούτε κάτι. Εμείς, από τη μεριά των Κριτών μιλάω. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με το υπόλοιπο project. Σίγουρα δουλεύουν τα παιδιά από πίσω και έχουν ξεκινήσει αρκετά πράγματα. Αλλά εμείς είμαστε το τελευταίο κομμάτι που θα μπούμε σαν το κερασάκι στην τούρτα. Το casting έχει ξεκινήσει για τα κορίτσια? Από ό,τι έμαθα ξεκίνησε, ναι. Αλλαγές θα δούμε στο φετινό Next Top Model? Σίγουρα. Το έχουμε αφήσει επάνω στη Ζενεβιέβ και στην υπόλοιπη ομάδα της παραγωγής και περιμένουμε να μας εκπλήξουν με τις ιδέες τους και τις νέες προτάσεις που έχουν. Παρά τις πυρετόδεις πρόβες της για την παρουσίαση των Mad Walk, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρήκε χρόνο και για έναν σεξι χορό που παρέλυσε το Instagram.